Άσο, δεν θέλω. Εγώ να πάω λίγο πάλι. Δήμο, αφού σε έχουμε εδώ και επειδή μιλάς για όλα. Ας συνεχίσουμε κούτσα-κούτσα. Όχι, κούτσα-κούτσα, εγώ θέλω να σε ξαναπάω λίγο στον Α. Αλλιώς το πάμε. Όχι, κούτσα-κούτσα, εγώ θέλω να σε πάω στον Α. Γιατί είσαι άνθρωπος που μιλάς έξω από τα δόντια και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν εσύ, ας πούμε, δεν έχεις μιλήσει, δεν έχεις επικοινωνήσει με το Λάκη, για παράδειγμα, με τον Λαζόπουλο. Γιατί ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι. Μπαίνεις μπροστά, μιλάς, δεν κρύβεσαι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σου είπα, αλλάζω θέμα, πάω στα τηλεοπτικά. Ναι, στα τηλεοπτικά. Δηλαδή, τι να μιλήσω με το Λάκη? Φαντάζομαι μετά από τόσα χρόνια και εσύ και εκείνο στο σταθμό θα είχατε μια επαφή, δεν θα είχατε? Όχι, ο Λάκης δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχει γραφείο στον Α. Και δεν είναι στο κτίριο το δικό μας. Δηλαδή, δεν μιλούσατε και πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι? Ποτέ. Αυτό πήγαινε στο κούτσα-κούτσα. Στο ευθέως-ευθέως. Στο Κώστα-Κώστα, έμαθε. Στο Κώστα-Κώστα, θα γυμάται όλα. Δηλαδή, πόσο χωρίς προχώρησε. Στο είμαστε. Στο Λάκη-Λάκη. Πόσο χωρίς προχώρησε. Το θέμα του Λάκη Λαζόπουλου είναι κάτι που φαντάζομαι και εσύ ξέρεις. Μας έχει απασχολήσει όλους και τους τηλεοπτικούς, αλλά και τους. Εμένα, έξω ο κόσμος με ρωτάει τι γίνεται με το Λάκη. Τι θέλει ο κόσμος, για πες μου, για να το μεταφέρω. Θέλει να μάθει τι έχει γίνει. Τι θέλει ο κόσμος, θέλει το Λάκη στον Α, εάν τον θέλει το Λάκη στον Α, να μας το πεις, να το κόψεις αυτό το κομμάτι, να το δει. Άσε που ο Κοντομινάς είναι ερωτευμένος με τούτον εδώ και κάθεται τα βράδια και σας βλέπει. Με το θέμα. Οπότε πρόσεχε, ναι, γιατί έχουμε μια παρέα. Έχει, υπάρχει ένα έρωτα. Και ξέρεις ότι πήγα να μας χωρίσουν. Δεν λέμε κάτι κακό. Δεν θα έχω πει, ας τα πω άλλη φορά. Α, καλά. Μέσα από τον Α. Μέσα από τον Α. Πήγα να βάλουν λόγια. Και μετά λέω σε μένα και στον Δημήτρη. Λέω παίζει αν είναι, έχει πιο σεξι σχέση με τον Βερίκιο παρά με μένα. Παίζει. Σωστό. Απλώς είναι κρυφή. Μέσα είναι. Είμαι κρυφός. Εντάξει. Ωραία, να πάω σε άλλο όνομα. Όχι, εγώ δεν έχω. Γιατί, τι απορία έχεις? Έχει την απορία, πώς θα συνεπάρξει ο παιδάκι. Να συνεχίσει. Ποιος να συνεχίσει? Εάν θα ξαναρχίσει, του λέει. Αν θα ξαναρχίσει, στον Α. Αυτό σου λέει τώρα. Κοίταξε, δεν ξέρω, δεν αποφασίζω. Εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι γενικός με ωμέγα. Δεν είμαι του όμικρον. Εντάξει. Το όμικρον δεν το έχω. Αυτά τα αποφασίζουν άλλοι. Η διοίκηση με τον ίδιο τον πρόεδρο. Αλλά εγώ προς το παρόν δεν βλέπω στο πρόγραμμα. Έχει αλτσαντήρι. Είμαι αδιάβαστος. Όχι, από Φεβρουάριο και μετά, γιατί έχει παράσταση τώρα. Τον είχαμε φέρει και μας είχε πει. Δηλαδή, το πρόγραμμα του Α θα πηγαίνει με βάση το πρόγραμμα. Γιατί δεν έχει ξαναπάει? Τράπη μας τρελάνες, υπήρχαν και οι παλιές εποχές, ενώ προ ΣΥΡΙΖΑ, όταν όλα ήταν αθώα και καλά και όλοι κάναμε τη δουλειά μας, που κανονίζατε το πρόγραμμα ανάλογα με το Λάκη. Θεέ μου, πρόσεξε να δεις. Επειδή εσείς είσαστε μία άλλη τάξη στα τηλεοπτικά δρόμενα. Όσοι, εσύ, ο Θέμος, ο Λάκης. Και όλοι οι υπόλοιποι. Εσείς. Ναι. Δεν ευθύνεστε, δεν είσαστε μέρος της ευθύνης για το κατάντημα του τηλεοπτικού στερεώματος. Εμείς οι δημοσιογράφοι ήρθαμε αντιμέτωποι με το ραντεβού με την ιστορία. Αλίμονο εάν έχανα αυτό το ραντεβού. Αποφάσισα από την πρώτη στιγμή με ποιον θα πάω και ποιον θα αφήσω.